Ο ριζοσπάστης, διαβάζω, κάνει κύριο θέμα φυσικά το δυνατό κουκουέ παντού για τη λαϊκή αντεπίθεση. Εσείς είτε για τις ευρωεκλογές, μάλιστα λέτε εκλογές Μάη, άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι είτε για τις ευρωεκλογές μιλάμε, είτε για τις περιφερειακές και διοικητικές εκλογές, βάζετε, θα λέγαμε, ψηλά τον πήχη. Θέλει το κουκουέ να ανέβει συνολικότερα παντού, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί θέλουμε ακριβώς να προσδώσουμε στις πολλαπλές αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις συγκεκριμένα κριτήρια. Κριτήρια κάτω από τα οποία καλούνται οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να επιλέξουν. Και εμείς λέμε ότι η επιλογή αυτή δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικά κριτήρια. Γιατί αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η λυκοσυμμαχία, καθορίζει τις στρατηγικές, τις αντιλαϊκές στρατηγικές, τις στρατηγικές που εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και θρηματίζουν τις λαϊκές ανάγκες. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις και στη χώρα μας υλοποιούν τις συγκεκριμένες στρατηγικές και ταυτόχρονα διαμορφώνουν και το αντιλαϊκό πλαίσιο μέσα από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες και ταυτόχρονα πώς οι Δήμοι και οι περιφέρειες θα εξειδικεύουν αυτές τις αντιλαϊκές στρατηγικές. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι το κριτήριο... Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει μια αυτονομία των αυτοδιοικητικών εκλογών είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό αυτοδιοικητικό καθαρά επίπεδο από την συνολικότερη κεντρική πολιτική σκηνή? Καταρχάς δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Γιατί ακριβώς σήμερα οι Δήμοι και οι περιφέρειες, μετά από τις αλλεπάλληλες αυτές αλλαγές που έγιναν με τον Καλλικράτη, τον Καποδίστρια, σήμερα τον Πλησθενή, μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε τμήματα του κράτους, σε μηχανισμούς του κράτους για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Να θυμίσω λοιπόν ότι όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν για το πώς ακριβώς θα προσαρμοστούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήρων. Δεύτερον, στο πώς θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία συντεταγμένα στοχεύουν στην ικανοποίηση των στρατηγικών αναγκών των επιχειρηματικών ομήρων. Τρίτον, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης με την ταυτόχρονη αύξηση της λογικής των ανταποδοτικών τελών, που σημαίνει μια νέα τοπική φορολογία. Τέταρτον, οι αλλαγές που γίνονται στα εργασιακά δικαιώματα, στους Δήμους ιδιαίτερα, όσον αφορά τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές οι συνεχείς αλλαγές στενεύουν όλο και περισσότερο τον κόρσε που ένας δήμος ή μια περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ταυτίζονται, διαμορφώνονται, άλλωστε υπάρχουν και όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί που ελέγχουν όχι μόνο το κατά πόσο είναι σύνομες τα έργα τα οποία γίνονται, δεν γίνονται σπατάλες, αλλά και την νομιμότητα των πράξεων. Από αυτή λοιπόν την άποψη εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι πλέον οι Δήμοι και οι περιφέρειες μετατρέπονται όλο και περισσότερο στο μακρύ χέρι της κυβέρνησης για να εφαρμόζουν την αντιλαϊκή πολιτική όλο και περισσότερα και ταυτόχρονα... Τότε, κύριε Καραθανασόπουλο, θα σας ρωτάγε κανείς, γιατί να ψηφίσει κάποιος έναν δήμαρχο του ΚΚΕ, αφού δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία, αφού ούτως ή άλλως ο κορσές, όπως είπατε, στενεύει από τις κεντρικές επιλογές? Δεν ψηφίσω εγώ, ας πούμε, έναν υποψήφιο του ΚΚΕ, να ψηφίσω κάποιον άλλον? Γιατί ακριβώς θα πάει κόντρα σε αυτές τις επιλογές. Δηλαδή θα είναι λαϊκή αντιπολίτευση και ως δήμαρχος στις αντιλαϊκές πολιτικές, και αυτό το επιβεβαίωσαν περίτρανα και οι πέντε δήμαρχοι τους οποίους είχε εκλέξει το ΚΚΕ στις προηγούμενες εκλογές, στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή και στην Ικαριά. Δηλαδή, τι διαφορετικό κατάφεραν εκεί, ήθελα να σας πω, τι διαφορετικό κατάφεραν? Ότι καταρχάς οι κομμουνιστές αυτοί οι δήμαρχοι, τέλος πάντων, έτσι για να το πω. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι, λοιπόν. Τι κατάφεραν λοιπόν αυτοί οι κομμουνιστές δήμαρχοι, που οι άλλοι δεν μπορούν? Οι άλλοι προσαρμόζονται στα αντιλαϊκά δεδομένα και πλαίσια. Εμείς πήγαμε κόντρα σε αυτή τη λογική. Ένα. Δεύτερον, συμβάλαμε μέσα από την αντιπολίτευση την οποία ασκήσαμε στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσουμε ούτως ώστε το εργατικό λαϊκό κίνημα να γίνει πιο ισχυρό. Τρίτον,
μέσα από αυτή τη διαδικασία έδωσαν πρακτικά ανάσες στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Τέταρτο ζήτημα, πήραν μέτρα και πρωτοβουλίες ώστε μέσα σε αυτό το στενοπλαίσιο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων, αναδεικνύοντας το χαρακτήρα των έργων τα οποία γίνουν και τα οποία είναι ξένα προς αυτούς. Και από αυτή λοιπόν την άποψη αποτελεί θετικό κριτήριο η στάση αυτών των κομμουνιστών δημάρχων το προηγούμενο διάστημα, και άμα το θέλετε συμβάλλει αυτή του η στάση στο ακριβώς να αξιοποιηθούν ως παράδειγμα για την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιοδοτήτων της λαϊκής εισπύρωσης.